Χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα καθημερινά συκοφαντούνται γιατί διεκδικούν το αυτονόητο. Λιγότερα παιδιά ανά τμήμα και περισσότερους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Υπερασπίζονται το δικαίωμα στη μόρφωση και τη δημόσια υγεία. Την ίδια στιγμή, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών τους τελευταίους 7 μήνες κάνει ό,τι μπορεί για να μείνει ασφαλής. Αυτός που καθημερινά τους εμποδίζει είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη με τις εγκληματικές παλινοδίες της. Μια κυβέρνηση που επιλέγει να κατηγορεί την κοινωνία έχει ήδη αρχίσει να μετράει αντίστροφα.